Πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Στο σημερινό unboxing έχουμε ένα προϊόν που πολλοί gamers λαχταρούν να αποκτήσουν. Είναι από τις καλύτερες και ακριβότερες κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Σας παρουσιάζουμε τη GeForce RTX 4080 Rockstrix Overclock Edition της εταιρείας Asus. Αυτό είναι το κουτί. Αυτό το κτίνος που ζυγίζει περίπου 2,5 κιλά έχει 16 GB VRAM, GDDR6X, DLSS3 και Memory Bus 256 bit. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε για να τη δούμε και από κοντά. Μέσα το κουτί περιείχε την GPU, το manual, την εγγύηση, μία thank you card, άλλη μία κάρτα, την στήριξη για την κάρτα, όπου αυτό το πραγματάκι ρυθμίζεται ανάλογα με το επιθυμητό ύψος, ένα strap και αυτό είναι το καλώδιο
σύνδεση τη κάρτα γραφικών με το τροφοδοτικό. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο κατασκευαστής προτείνει το τροφοδοτικό να είναι 750 W. Στο μπροστινό μέρος έχουμε 5 εξόδους, 2 HDMI, version 2.1α και 3 DisplayPort, version 1.4α. Στο κάτω μέρος έχουμε τα ανεμιστηράκια, το Power Connector 16 pin, και τέλος αυτά τα σημεία έχουν RGB. Η κάρτα έχει διαστάσεις 36, 7, 14 εκατοστά. Επίσης να αναφέρουμε ότι έχει 3 χρόνια εγγύησης από την Asus. Έχει PCI Express 4 και Maximum Resolution 7680x4320 με Default Mode 2505 MHz. Τώρα θα πάμε στο πρακτικό κομμάτι που είναι να την εγκαταστήσουμε και συνδέσουμε στο PC. Για να δούμε και πώς φαίνεται. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει την εγκατάσταση των drivers μέσω της NVIDIA και έχουμε και το απαραίτητο software για τις ρυθμίσεις της, που είναι το Asus GPU Tweak 3. Αριστερά βλέπετε όλα τα στοιχεία της κάρτας γραφικών και δεξιά στο πρόγραμμα, στο πάνω μέρος είναι η αρχική και βλέπουμε Default Mode, Overclock Mode, Silent Mode και User Mode, που εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ. Πιο κάτω έχουμε το OSD Mode, εδώ έχουμε επιπλέον προγράμματα που μπορούμε να κατεβάσουμε. Εμείς έχουμε κατεβάσει ήδη το Armory Crate,
το οποίο θα σας δείξουμε και αργότερα. Έχουμε πιο κάτω ήταν το monitoring που είναι στα αριστερά μας και τέλος είναι το GPU-Z πρόγραμμα όπου μας δείχνει όλες τις πληροφορίες της κάρτας γραφικών. Και τέλος, μέσω του Asus Armory Crate, μπορούμε να αλλάξουμε τους χρωματισμούς και να συγχρονίσουμε όλα τα Asus προϊόντα μας. Αυτά από εμάς. Θα τη δεστάρουμε βέβαια, παίζοντας κάποια απαιτητικά παιχνίδια, αλλά και με benchmarks και θα επανέλθουμε με ένα ξεχωριστό βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεό μας και να το βρήκατε χρήσιμο. Όσο για εμάς, σίγουρα το ευχαριστηθήκαμε μιας και ήταν από τα ωραιότερα και ακριβότερα unboxing που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα επανέλθουμε με περισσότερα βίντεο. Από εμένα, καλό σας βράδυ!